Литкома излага, излага че уж уж ще се женим, ама той има кара в едно бордело. Искам да го затворят всичките, а по филаки. Αυτή είναι η Κεράνκα, 25χρονη Βουλγάρα, η οποία έζησε τον απόλυτο εφιάλτη από έναν 35χρονο συμπατριώτη της. Της έταζε ότι θα την κάνει βασίλισσα, αυτή τον πίστεψε και αυτός την εξέδιδε και μάλιστα με τη βοήθεια της μητέρας του και της αδελφής του. Η 25χρονη επέστρεψε σήμερα το πρωί εδώ στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε στην πλατεία Βάθη. Άνοιξε την ψυχή της στο Σταρ και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες. В един бар взеха ми картата, личната ми карта взеха, телефона му и майка му, подиха ма в една стая, затвориха ма всичките, работя в Германия да ходя с него. Στο βίντεο ντοκουμέντο βλέπουμε τον 35χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι ψάρεψε στο διαδίκτυο την 25χρονη, την παραμύθιασε, υποσχόμενος της γάμο και τελικά την έβγαλε στο κλαρί. Είσαι ζόρ, έσβαννα. Είσαι μη κάζαλα να μάικα μη, είσκαμ όμως ο τιάχ. Προφυλακιστέα κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή τα τρία από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας, ο 35χρονος υποτιθέμενος γαμπρός, η 55χρονη μητέρα του και η 29χρονη αδελφή του, ενώ ελεύθερος αφέθηκε ο 29χρονος σύντροφος της αδελφής του. Θα προσκομίσουμε αποδεικτικά, τα οποία θα αποδεικνύεται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα αναφέρει η φερόμενη ως παθούσα. Η Κεράνκα, όπως βλέπετε, έχει δύο ανήλικα δίδυμα παιδάκια. Μετά από αυτό το μαρτύριο θέλει να βρει δουλειά και να αλλάξει εντελώς τη ζωή της.